Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τα πολεμικά μέτωπα, την Αδαμαντία Ελιόλιου στην Χάιφα και τον Αντώνη Τσολναρά στην Βηρυτό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ τεταμένη η κατάσταση, πάρα πολύ επικίνδυνη. Και Αδαμαντία, θα ξεκινήσουμε με εσένα. Είδαμε αυτό το χτύπημα που προκάλεσε και νέο συναγερμό σήμερα. Και το ερώτημα είναι πώς πέρασε το ντρόουν κάτω από τα ραντάρ του Ισραήλ. Και πριν από αυτό, Εύα, να ξεκινήσουμε με μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, καθώς πριν από λίγο είχαμε μαζικές εκτοξεύσεις πυράβλων προς το κεντρικό και στο βόρειο Ισραήλ, με 182 οικισμούς, χωριά και πόλεις να ηχούν οι σιρήνες, να βρίσκονται σε συναγερμό. Ολόκληρος ο χάρτης λοιπόν να κοκκινίζει και εμείς με τον Δημήτρη Αλεξάκη που βρισκόμαστε στη συγκεκριμένη βάση που έγινε το αιματηρό αυτό χτύπημα στην Εθνική Οδό για να καταφέρουμε να φτάσουμε εδώ στην Χάιφα. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες του Ισραήλ, να πέσουμε στο έδαφος για την προστασία από τα συγκεκριμένα χτυπήματα. Να πούμε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο υπάρχουν θραύσματα πυράβλων που έχουν βρεθεί στο κεντρικό Ισραήλ, όπως στην περιοχή του Χολών. Και αυτό έρχεται βέβαια μετά από αυτή την επίθεση με τον ντρόν της Χεσμπολά στην συγκεκριμένη βάση, και πρόκειται για ένα κέντρο εκπαίδευση στρατιωτών στην Μπινιαμίνα. Υπάρχει διερεύνηση για το περιστατικό αυτό από το Ισραήλ, όπως ανέφερε βέβαια και ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ. Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι ο τύπος του ντρόνου που χρησιμοποίησε η Χεσμπολά είναι το Μυρσάντ 1. Δεν είχαν οι σιρήνες. Δεν εντοπίστηκε από το ραντάρ, με αποτέλεσμα να έχουμε τους 4 νεκρούς στρατιώτες και τους δεκάδες τραυματίες. Μάλιστα, η μέθοδος που χρησιμοποίησε η Χεσμπολά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι εκτόξευσε μαζικά ρουκέτες προς την περιοχή τη συγκεκριμένη, δηλαδή του βορείου Ισραήλ, νότια της Χάιφα, και ταυτόχρονα εκτόξευσε και drones, με αποτέλεσμα να καταφέρει το συγκεκριμένο πλήγμα. Τώρα, το συγκεκριμένο drone έχει βεληνικές 120 χιλιόμετρα. Είναι το συγκεκριμένο drone 120 χιλιόμετρα και πρόκειται για ένα χτύπημα στην ενδοχώρα, μακριά από την πρώτη γραμμή του μετόπου και σε μια επίλεκτη μονάδα, βέβαια ένα κέντρο εκπαίδευσης στους Γκολάνι, οι οποίοι έχουν πολεμήσει στη Γάζα και τώρα επιχειρούν στον Λίβανο. Βέβαια, μετά από αυτό έχουμε την εξέλιξη. Ήταν και ο Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο κέντρο εκπαίδευση όπου και βρεθήκαμε κι εμείς, ότι το Ισραήλ λέει ότι θα απαντήσει και ότι θα καταφέρει να καταστρέψει τη συγκεκριμένη μονάδα κατασκευής, όπως και αποθήκευση των ντρόουν της Χεσμπολά. Λοιπόν, βέβαια, έχουμε και μία ακόμη εξέλιξη ως προς την επίθεση του Ιράν, Εύα. Αυτό που ενημερωνόμαστε είναι ότι στις 8.30 ξεκινάει το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για να συζητηθούν και οι συγκεκριμένοι παράγοντες για τα αντίπεινα του Ισραήλ στο Ιράν. Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αδαμαντία, σε ευχαριστούμε.